Καλησπέρα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που τιμήσατε και τη σημερινή μας εκδήλωση, που είναι στα πλαίσια πολλών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που κάνει η Αγιουρβέδα Ελλάς, θέλοντας να σηματοδοτήσει το ότι η όλη μας δραστηριότητα δεν είναι απλά εμπορική. Το έχω τονίσει πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει μόνο με την αντιπροσώπευση των δύο πολύ μεγάλων μπραντ, όπως ίσως γνωρίζετε, της Himalaya και της VRP, αλλά έχει να κάνει με μια εγγένεια στάση ζωής. Έτσι, οπότε διοργανώνουμε κατά καιρού σεμινάρια, εκπαιδευτικά retreat, εκδίδουμε βιβλία. Βέβαια, για όλα αυτά θα βλέπετε και εδώ στην εταιρική μας μακέτα, προσπαθούμε έτσι να δώσουμε και ένα πιο φιλοσοφικό, επιστημονικό background στην όλη μας δραστηριότητα. Βέβαια, για όλα αυτά θα ενημερώνεστε από δύο μήνες και μετά, πολύ καλύτερα, μέσω της νέας μας πλατφόρμας, που ίσως πολύ ενημερωθήκατε για αυτήν. Αν δεν ενημερωθήκατε, αν θέλετε, στο περίπτερό μας, έτσι θα σας ενημερώσουν οι συνεργάτες μας, όπως το κομμάτι B2B, δηλαδή business to business, θα υπάρχει μια πολύ πιο διαδραστική και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας, που δεν θα έχει να κάνει μόνο με προσφορές και προϊόντα, με e-learning και με σεμινάρια και με όλα αυτά που πιστεύω ότι η σύγχρονη επιχειρηματικότητα απαιτεί για διαφοροποίηση. Ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Εσωτερική ηρεμία, παράγοντας αυτοίεσης με τα πανάρχια παραδοσιακά συστήματα της Αγιουρβέδα και του βελονισμού. Ναι. Okay. Λοιπόν, ας κάνω λίγο μια εισαγωγή πριν. Η εσωτερική ηρεμία είναι ένας παράγοντας, ένας όρος που ιδιαίτερα όλα τα ολιστικά συστήματα τον θεωρούν σαν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη φυσική υγεία. Πριν έρθω στην ανάλυση από ολιστικής πλευράς, θα ήθελα λίγο να τονίσω ότι φυσικά και η συμβατική προσέγγιση τη θεωρεί σαν πρώτη στο παράγοντα υγείας, μόνο που υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Δηλαδή, θεωρεί ότι ο παράγοντας αυτός είναι εξωτερικός, ενώ στα ολιστικά συστήματα η μεγάλη διαφορά είναι το θεωρεί ότι είναι εσωτερική δουλειά. Δηλαδή, ότι δεν θα τη βρούμε αυτή την ηρεμία κάπου έξω, αλλά υπάρχει ένας τόπος, όπως θα το αναλύσουμε λίγο καλύτερα μετά, αυτής της ηρεμίας κάπου βαθιά μέσα μας και ότι απλώς πρέπει να βρούμε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή είναι μια εσωτερική δουλειά. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ωστόσο, μέχρι ένα σημείο και η συμβατική προσέγγιση και η ολιστική συμφωνούν. Έτσι και λίγο πολύ σύντομα θα περάσω, τα γνωρίζετε ίσως και πολύ καλά όλοι σας, πώς αντιδρά το δέρμα, πώς αντιδρά το στομάχι, πώς αντιδρά το στόμα, εφίδρωση, αισθήσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια σωρία σωματικών διαταραχών από την έλλειψη ηρεμίας. Βέβαια, η συμβατική προσέγγιση την έλλειψη ηρεμίας ουσιαστικά τη συνδέει και καλά με το άγχος. Έτσι, περισσότερο. Θα πούμε μετά τις διαφορές. Επιπτώσεις στην υγεία μας, στο καρδιακό, στο γαστρεντερικό, στον εγκέφαλο, στον ύπνο, στο δέρμα, στη γυναική γονιμότητα, στα δόντια, στο μεταβολισμό, στο πονοκέφαλο, στη δική ικανότητα και δίνει διάφορες προτάσεις. Θα περνάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί σας είναι ίσως γνωστά όλα αυτά, γιατί θέλω να αναλύσω λίγο περισσότερο την ολιστική προσέγγιση. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλές προτάσεις, έτσι, από όπως η διατροφής, οι σύνθετοι υδατάνθρακες, βιταμίνη του σπλέγματος B, το ωμέγα 3 λιπαρά, η τρυπτοφάνη, το μαγνήσιο, τα αντιοξειδωτικά, έτσι όλα αυτά που βοηθούν από άποψη διατροφής, μυστικά ηρεμίας, το παν και λίγο έτσι λίγο πιο... Έτσι, μιλάμε για μια εκδρομή στο χωριό, μια βόλτα στο πάρκο, δηλαδή επαφή με τη φύση φυσικά. Να μην επικεντρωνόμαστε στα δικά μας προβλήματα και γενικά να ασχολιόμαστε και λίγο με τα προβλήματα των άλλων, να ανοιγόμαστε στους άλλους, 30 λεπτά την ημέρα να έτσι να ονειροπολούμε, να γελάμε, το γέλιο κάνει καλό και μάλιστα υπάρχουν και διάφορα κέντρα τεχνητής έτσι, πρόκλησης γέλιου, το να υιοθετήσουμε ένα ζώο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Ποιος λέει και είναι έτσι. Το μόνο θέμα είναι αυτό, ότι παίρνουν αποσπασματικά διάφορα
θέματα που όταν κανείς μελετήσει και είναι αναζητητής στον χώρο της ολιστικής υγείας, θα δει ότι παίρνουν αποσπασματικά κάποια κομμάτια και δεν ενώνεται τελικά το puzzle. Δηλαδή, και το puzzle ενώνεται, αλλά και δεν δίνουν και το από πού προέρχεται κάτι και πού καταλήγει κάτι. Δηλαδή, και έτσι χάνεται κάπου αυτός που πραγματικά θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις όσον αφορά τη φυσική υγεία. Η Αγιουρβέδα, που είναι πολύ σύντομο θα το πω, είναι το πανάρχιο παραδοσιακό σύστημα ολιστικής υγείας, 5.000 χρόνων, αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η ετυμολογία της λέξης είναι από τη λέξη αγιούς, που σημαίνει υγεία, το βέντα, που σημαίνει από το είδα, βαθιά γνώση, επιστήμη. Ουσιαστικά είναι η επιστήμη που, όπως θα δείτε και από την ετυμολογία της, μελετάει τη ζωή στο σύνολό της. Δηλαδή, τι στη ζωή κάνει καλό, τι είναι επιβλαβές, τι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο, ερευνά όλη τη δημιουργία, το κάθε όν στη φύση και φυσικά πώς τελικά ο άνθρωπος μπορεί να διάγει και μια ζωή γεμάτη υγεία, μακροζωία και να ελέγχει όσο είναι δυνατόν τη ζωή του. Δηλαδή, και από την ετυμολογία φαίνεται ότι δεν υπάρχει όρος πάθος, δηλαδή να είναι αλλοπαθητική, ομοιοπαθητική κτλ. Είναι ουσιαστικά η ιατρική που μας δίνει άπειρες προτάσεις για το πώς θα παραμείνει κανείς υγιής. Και μάλιστα λέγεται χαρακτηριστικά στα αρχαία κείμενα ότι αν κανείς θα καταφέρει εντός εισαγωγικών και αρρωστήσει, φυσικά εκεί δίνει πολλές προτάσεις και συμβουλές πώς να ξεπεράσει το πρόβλημα σεβόμενος την αληθινή του φύση. Για όποιον θέλει να ενημερωθεί για το Αγιουρβεδικό Σύστημα, και η Αγιουρβέδα Λάστη οργανώνει σεμινάρια και εκδίδουμε πολλά βιβλία. Μέσα από την πλατφόρμα μας θα έχετε πολλή πληροφόρηση όποιος το θέλει. Στο διαδίκτυο, αν γκουγκλάρει, το λέω έτσι πολλές φορές, θα δει πάνω από 22 εκατομμύρια αποτελέσματα. Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι όσο δουν πιο σύντομη. Λοιπόν, σε μια τέτοια επιστήμη, λοιπόν, το κομμάτι, όπως και σε όλα τα ολιστικά συστήματα βέβαια, το κομμάτι που έχει να κάνει με την φυσική ηρεμία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, όπως είπα και πριν. Και μάλιστα, η βασική αρχή του αγιουρβεδικού συστήματος είναι αυτή, ότι ο νους ασκεί την πιο βαθιά επίδραση στο σώμα και η απελευθέρωση από τις ασθένειες εξαρτάται από την εξισορρόπηση της συνειδητότητάς μας και την επέκταση αυτής της ισορροπίας στο σώμα. Δηλαδή, ήδη, καταρχήν, σαν ολιστικό σύστημα δέχεται τον άνθρωπο σαν σώμα, νου και ψυχή, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν δέχεται ότι είναι ένα σύνολο από ιστούς και όργανα και μόνο. Δηλαδή, δεν τον δέχεται σε αυτό το συμπαγές πεδίο της φυσιολογίας. Και μάλιστα, ο διεθνούς φήμης αγιουρβεδικός γιατρός, ο Ντίπακ Τσόπρα, ουσιαστικά αναφέρει εδώ τα τρία μυστικά της τέλειας υγείας. Έτσι, αλλά αυτό που ήταν πολύ σημαντικό όσον αφορά την έρευνά του ήταν η ανάλυση του λεγόμενου κβαντομηχανικού σώματος. Δηλαδή, μας μίλησε για μια λεγόμενη κρυμμένη φυσιολογία πίσω από τη συμπαγή φυσιολογία της συμβατικής ιατρικής, που βέβαια όλο ένα και περισσότερο τη φλερτάρει, έτσι, τελευταία. Πολύ σύντομα θα σας πω πια ότι έγινε η κβαντική επανάσταση. Δηλαδή, πια το άτομο δεν είναι η μικρότερη μονάδα ύλης, είναι το κβάντο, που είναι χιλιάδες φορές μικρότερο από το άτομο. Σε αυτά τα επίπεδα, η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Εδώ ήρθε και η θεωρία του Αϊνστάιν, που έτσι κι αλλιώς τα επιβεβαίωσε όλα αυτά. Οπότε πλέον, και δεν θα σας το αναλύσω πάρα πολύ, αποδεικνύεται και επιστημονικά, λοιπόν, ότι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα, όλα αυτά σωματοποιούνται και αντίθετα. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, ύλη και ενέργεια αλληλό μετατρέπονται. Και υπάρχει πολλή ανάλυση σε σχέση με την κβαντική θεώρηση και τις κβαντικές θεραπείες. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέγεται ότι μέσω αυτού του κβαντομηχανικού μας σώματος ουσιαστικά υπάρχει, όπως το λέει χαρακτηριστικά ο Τσόπρα, μια ροή διάνοιας που ουσιαστικά αυτή μπορεί να διοχετευθεί σε διάφορους τομείς και να κάνει τα μικρά ή μεγάλα θαύματα. Και θεωρείται ότι ένας από τους βασικούς στόχους είναι να ακολουθήσουμε αυτή τη ροή της διάνοιας προς την πηγή της, που η πηγή της έχει να κάνει
Λέγεται, να σας το πω, υπάρχει χαρακτηριστικά αυτήρηση στο κυβερνητικό σύστημα ότι στον κάθε ένα, στην ανθρώπινη ύπαρξη, υπάρχει κάπου μέσα του εσωτερικά ένα ερέθισμα από τη φύση, από το κύτταρό μας, που είναι για την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Άρα, ακολουθώντας αυτή τη ροή της διάνοιας στην πηγή της, φτάνουμε σε αυτό το ερέθισμα, που αν καταφέρουμε και το βρούμε και συντονιστούμε μαζί του, εκεί η ανθρώπινη ύπαρξη ουσιαστικά συναντά τη θέωση. Έτσι, είναι το λεγόμενο, είναι γι' αυτό και αναφέρεται πολύ συχνά ότι όρος πνευματικότητα, με την ευρύτερη όμως έννοια του όρου πνευματικότητα, είναι ουσιαστικά φάρμακο. Είναι με αυτήν την έννοια του να ανοίξει κανείς το νου του, του να μπορέσει να αποκτήσει αυτό που λέγεται επίγνωση, έτσι και να ανακαλύψει διαστάσεις πιο υψηλές του εαυτού. Να ανακαλύψει τον εαυτό. Είναι ο εαυτός με κεφαλαίο το έψιλον. Είναι το γνώθις αυτών των αρχαίων Ελλήνων. Λοιπόν, ο Ντίπακ Τσόπρα, λοιπόν, μίλησε για τα λεγόμενα τρία μυστικά της τέλειας υγείας. Φυσικά, το πρώτο μυστικό θα πρέπει να την επιλέξουμε. Δηλαδή, οι αποφάσεις μας να είναι συνειδητές. Το εσωτερικό ταξίδι είναι ένα πολύ συνειδητό ταξίδι. Έτσι. Δεύτερο μυστικό είναι ότι σε κάθε, αυτό που είπαμε πριν, σε κάθε άτομο υπάρχει ένας τόπος χωρίς αρρώστιες, ένας τόπος που δεν νιώθει ποτέ του τον πόνο, που δεν μπορεί να γεράσει, να πεθάνει. Όταν πηγαίνουμε σε αυτόν τον τόπο, οι περιορισμοί που όλοι υποδεχόμαστε πάβουν να υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτό που είπαμε, ότι η ανάπτυξη και η εξέλιξη είναι αυτόματη και περιλαμβάνεται στο σχέδιο της φύσης. Δηλαδή, εάν κανείς πει έστω χ, γιατί και εγώ προσωπικά κάπως έτσι ξεκίνησα την αναζήτησή μου, είπα έστω χ, να δούμε, μου οδηγεί σε λύση το πρόβλημα. Αυτά όλα είναι βιωματικές εμπειρίες. Δεν είναι θεωρητικές. Δηλαδή, θεωρεί όση θεωρία και να καθίσουμε εδώ και να λέμε και να, λέμε και να ξαναλέμε, αν κανείς δεν πει αυτό το έστω χ και αν δεν τα βάλει σε μια πρακτική εφαρμογή, δεν θα μπορεί να βιώσει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, παρά μόνο τα πολύ επιφανειακά που σας λέω πλέον και η δυτική προσέγγιση ήδη τα αποδέχεται. Ήδη γίνονται έρευνες, θα σας δείξω και κάποιες μετά, αποδεικνύουν ότι η ζάχαρη είναι γλυκιά. Εντάξει, δηλαδή σαν να λέμε η ζάχαρη είναι γλυκιά, την ξέρεις, είναι γλυκιά μα, τη δοκιμάσεις. Άντε πέδειξέ το με ένα συμβατικό τρόπο. Αυτό κάνουν, δηλαδή μια γνώση χιλιάδων και ετών και αιώνων, ουσιαστικά παίρνουν κομμάτια της και τα αποδεικνύουν. Λοιπόν, και επίσης, είναι πολύ, σε όλα τα ολιστικά συστήματα, όχι μόνο στο ιουρβεδικό σύστημα, λέμε αυτό, ότι βασικά η θεραπεία ξεκινάει από μέσα μας. Λοιπόν, και το ότι λέγεται επίσης η σιωπή θεραπεύει. Πολύ, να αναφέρω λίγο το ότι οι ασθένειες που έχουν να κάνουν με αυτή την κρυμμένη φυσιολογία που είπαμε πριν, που αυτή η κρυμμένη φυσιολογία έχει να κάνει πολύ με τις σκέψεις και με τα συναισθήματα. Λοιπόν, και κάπου σε συγκεντρώνουμε, είναι η πίκρα και η δυσαρέσκεια, και θα δείτε, αν το αναλύσετε, ότι πίσω από αυτά τα συναισθήματα και έχουν γίνει και αναλύσεις και έρευνες, πόσες ασθένειες σε σωματικό επίπεδο ακολουθούν. Έτσι. Και πάλι υπάρχει αυτό το πινακάκι που σου λέει πίκρα και η δυσαρέσκεια, ουσιαστικά η θεραπεία είναι η συγχώρεση. Ξέρετε, στα σανσκριτικά, που είναι τα αρχαία ινδικά, η λέξη ανοσία σημαίνει συγχώρεση. Έτσι. Αν μπορεί κανείς, δηλαδή, να βιώσει αυτό το συναίσθημα, αυτή την έννοια, ήδη από την πηγή έχει θεραπεύσει πάρα πολλές ασθένειες σε σωματικό επίπεδο. Ο θυμός και η ενόχληση, επίσης μια πολύ κοινή ασθένεια της εποχής μας, με την υπομονή, την αποδοχή και την ανεκτικότητα. Η απελπισία, η μοναξιά, ο φόβος, με την πίστη, την αισιοδοξία, την αυτοπεποίθηση. Τώρα, για όλα αυτά, δεν είναι απλώς πινακάκια. Εγώ προσπαθώ, σας τα λέω πάρα πολύ περιφραστικά, και υπάρχουν τεχνικές και λεπτομερείς οδηγίες, θα τα πούμε και μετά, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις αξίες. Και φυσικά, όλα αυτά έχουν να κάνουν γενικά με μια θετικότητα. Η θετικότητα σε όλες τις εκφράσεις είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα. Ένα θετικό όραμα, και υπάρχουν τεχνικές
και στη γιόγκα και στην αγιουρβέδα. Η γιόγκα, λίγο να διευκρινίσω εδώ, ότι θεωρείται η αδελφή επιστήμη της αγιουρβέδα. Είναι το πνευματικό κομμάτι της αγιουρβέδα και η αγιουρβέδα είναι το ιατρικό κομμάτι της γιόγκα. Δηλαδή, μια από τις τεχνικές της, ακόμα και στο θεραπευτικό κομμάτι της αγιουρβέδα, είναι η γιόγκα. Η γιόγκα όχι όμως με μια έννοια, όπως το είπα και πριν, η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει καθόλου με θρησκεία. Έχει να κάνει, η θρησκεία είναι το μονοπάτι που μπορεί να οδηγήσει στην πνευματικότητα και όταν κανείς ζει σε έναν τόπο μπορεί να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι. Ο καθένας θα επιλέξει το μονοπάτι γι' αυτό, αλλά η πνευματικότητα είναι κάτι πολύ πιο πέρα από τη θρησκεία. Το λασπωμένο νερό καθαρίζει όταν μένει ακίνητο, είπε ο Λάο Τσε. Και αυτός είναι και ο στόχος σε πολλές τεχνικές. Και στη γιόγκα και στην αγιουρβέδα. Η σιωπή, η ακινησία, η ηρεμία. Κάτι που λείπει τόσο από την εποχή μας. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο κόσμος σήμερα φοβάται να μείνει μόνος. Φοβάται τη σιωπή. Φοβάται να δει τον εαυτό του. Ψάχνει να τα βρει όλα απ' έξω. Μα όλα. Ακόμα και την ηρεμία και οτιδήποτε πρέπει να έρθει απ' έξω. Είναι πάρα πολύ καλό να πάμε σε ένα ωραίο τοπίο, σε μια ωραία και ήρεμη ακρογιαλιά, με τον ήλιο από πάνω, με μια ωραία μουσικούλα και αυτά. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, ποιος λέει, αλλά όλα αυτά, αν δεν μπορούν να συντονιστούν με κάποια εσωτερικά κέντρα, κάπου θα σταματήσουν. Και κάπου παραπέρα, που δυστυχώς δεν ζούμε σε γυάλα, θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον και όλα αυτά θα πάνε χαμένα. Γι' αυτό σας είπα, αυτό είναι το θέμα, τα κομμάτια του puzzle δεν ενώνονται. Και ότι βασικά πρέπει να κάνουμε αυτό το εσωτερικό ταξίδι. Αυτή η ηρεμία που μπορούμε να βρούμε εξωτερικά είναι πολύ καλή και μπορεί να μας βοηθήσει στο να κάνουμε αυτό το εσωτερικό ταξίδι. Αλλά μπορεί και να μην υπάρχει. Υπάρχουν πολλά άτομα που ζουν στα διαμερίσματα, που ζουν στις πόλεις, που δεν τους είναι καθόλου εύκολο να βρίσκονται πάντοτε σε μια ωραία παραλία, με μια ωραία μουσική και να υπάρχουν αυτές οι ωραίες καπασίγμα συνθήκες που λέω πολλές φορές. Δυστυχώς ζούμε σε μη καπασίγμα συνθήκες. Οπότε πρέπει μέσα σε αυτές τις συνθήκες να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξοικειωθούμε σε τεχνικές, καταρχήν να γνωρίσουμε το τι είμαστε και σε τι πλαίσια κινούμαστε και να αναπτύξουμε τέτοιες τεχνικές που να μπορούμε να εφαρμόσουμε τη σιωπή. Υπάρχει στη γιόγκα μια τεχνική ανταρμών, λεγόμενη, για όσους κάνουν γιόγκα, όπου για μέρες δεν μιλάνε. δηλαδή, όλα, αυτά γίνονται σε κέντρα φυσικά, δεν μιλάνε καθόλου. Έτσι, είναι διάσπαση. Δηλαδή, όσο το δυνατόν και θέλει λιγότερη, δηλαδή η φλιαρία, η πολλή ομιλία, αποσυντονίζει. Τώρα, πέρα από αυτό, η σιωπή από μόνη της έχει... Θα το δω, πιστεύω να είναι στην ωραία. Είναι σε αυτήν. Αυτή η καρτέλα δείχνει αυτή τη σχέση δραστηριότητας και σιωπής. Και είναι μία τεχνική και στο διαλογισμό, που θα πούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, όμως, δεν θέλει ιδιαίτερες γνώσεις. Όλοι κάνουμε διαλύματα. Μιλάμε, τρέχουμε, δουλεύουμε, πάμε εδώ, πάμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ. Κάνουμε ένα διάλειμμα για κάτι, για οτιδήποτε. Δεν λέμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για σιωπή. Δεν να καθίσουμε, να πάμε λίγο στην άκρη και δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει πολλά. Να καθίσει κανείς, να εσωτερικευτεί, μόνο και μόνο να ηρεμήσει, να μην μιλήσει, να μην ακούσει τίποτα. Έτσι, να συγκεντρωθεί στην αναπνοή του, απλές τεχνικές και να γίνει παρατηρητής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να γίνει παρατηρητής του εαυτού του και των καταστάσεων. Αυτό μας λείπει. Γιατί αν κανείς μπορέσει και γίνει παρατηρητής, πολλά θα διορθωθούν και ο άνθρωπος από τη φύση του έχει αυτήν την ικανότητα. Όλα αυτά δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Για όλα αυτά και το αγιουρβεδικό σύστημα και πολλά ολιστικά συστήματα μιλάνε. Δηλαδή μας γνωρίζουν τον εαυτό, μας γνωρίζουν τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητές μας. Απλώς ζούμε στην Kali Yuga εποχή και αυτό... Για όσους γνωρίζουν από κοσμοθεωρία, εξηγεί κάποια πράγματα και είναι πολύ δύσκολο να τα ανακαλύψουμε. Στη χρυσή και στην ασημένη εποχή, αυτά ήταν η αλήθεια. Κάπου χάθηκε αυτή η αλήθεια και πρέπει να την ανακαλύπτουμε. Αλλά είναι μέσα μας.
Έτσι, οπότε είναι πολύ σημαντικό να γινόμαστε παρατηρητές, δηλαδή να αναπτύξουμε αυτό που λέγεται επίγνωση. Και η επίγνωση είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει από τα υπόλοιπα όντα στο ζωικό βασίλειο. Δηλαδή να μπορεί να έχουμε γνώση του τι κάνουμε. Και αυτή η τεχνική, και μετά όταν θα μπούμε στη σιωπή, και μετά θα ξαναμπούμε, φυσικά δεν μπορεί να είμαστε αιώνιοι στη σιωπή, εκτός αν είμαστε κάποιοι μοναχοί, κάποιοι... τέλος πάντων, άτομα που έχουν αφιερωθεί εκεί και κάνουν άλλο είδους δουλειά. Εμείς οι υπόλοιποι όλοι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε μια δραστηριότητα. Μέσα από αυτόν τον κυματισμό, λέγεται, σιωπής δραστηριότητας, φτάνουμε τελικά σε μια τελική σκέψη που είναι πολύ πιο καθαρή, πολύ πιο ήρεμη, πολύ πιο υγιής, γιατί εντωμεταξύ έχουμε επικοινωνήσει με βαθύτερα στάδια του εαυτού. Δοκιμάστε το σαν τεχνική. Χωρίς να μιλήσουμε για τις πιο ειδικές τεχνικές διαλογισμού. Αυτό, το να κάνετε κάποια στιγμή μέσα στη δραστηριότητά σας, έντεχνα πώς κάνετε ένα διάλειμμα για ποτό, για καφέ, για οτιδήποτε, να πάτε κάπου να μείνετε μόνοι σας. Να συγκεντρωθείτε στο τρίτο μάτι, να συγκεντρωθείτε στο μέσα σας, εν πάση περιπτώσει, και να σκεφτείτε λίγο τι κάνατε και θα δείτε το ότι ακόμα, αν μπορεί το σώμα... Να φύγει και να δει, θυμώσαμε, κάναμε έναν καυγά, έτσι. Λοιπόν, αν μπορέσουμε να σηκωθούμε και να δούμε τον εαυτό μας να καυγαδίζει, θα δείτε πως την επόμενη φορά που θα θυμώσουμε κάπως διαφορετικά. Αυτό είναι η επίγνωση. Λοιπόν, θεωρείται το οξυγόνο του νου. Έτσι, είναι αυτές οι ανάσες ζωής. Έτσι θα το πάρετε, αυτά τα διαλύματα. Είναι το οξυγόνο του νου. Για να μπορέσει μετά ότι ο νους καθαρίζει. Ο νους παίρνει νέες δυνάμεις για να μπορεί να παίρνει και να κάνει καλύτερες επιλογές μετά. Ο Ιπποκράτης μίλησε για τους γνωστούς παράγοντες αυτοθεραπείας. Η διατροφή, η κίνηση, περιβάλλον, τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης. Όσον αφορά τη διατροφή, το καταλαβαίνετε, πια έχουν αναφερθεί πάρα πολλά και σίγουρα υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν, όπως σας έδειξα και στην αρχή, από τη διατροφή ποιοι παράγοντες βοηθούν στην ηρεμία. Έτσι. Προφανώς τα ξέρετε όλα αυτά, το πολύ κρέας ή πολύ τα μασικές τροφές, όπως λέμε στην... Εγώ το είπα ότι θα αργήσουν, γιατί έχει ένα μαραθώνιο έξω, οπότε γίνεται χαμός, το ξέρω. Αλλά ευτυχώς είναι και το YouTube. Και θα τα ανεβάσουμε και όσοι θέλουν θα το παρακολουθήσουν μετά. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι παράγοντες αυτοθεραπείας και στο αγιουρβεδικό σύστημα και σε όλα τα ολιστικά συστήματα υγείας. Αν κανείς τα συνδυάσει και με τη δική του ιδιοσυγκρασία, όπως θα πούμε μετά, από εκεί και πέρα όλοι αυτοί οι παράγοντες βοηθούν στο να μπορεί κανείς να μπει στη σιωπή, στο να μπορεί κανείς να βιώσει αυτή την ψυχική ηρεμία, που από εκεί και πέρα είπαμε για τη ροή της διάνοιας, που μπορεί, αν κατευθυνθεί στα σωστά σημεία, να κάνει τα μικρά θαύματα. Η σοφία αγιουρβεδική, λένε, ανατρέπει και τη γύρανση. Δηλαδή, είναι πια η θέωση. Βέβαια, το πάμε λίγο... Λέμε για τις δυνατότητες. Ο Βούδας, από την άλλη πλευρά, είπε ότι φυσικά η ευτυχία δεν εξαρτάται από ποιος, αλλά μόνο από το πώς σκέφτεσαι. Δηλαδή, ο νους, όχι μόνο στο αγιουρβεδικό σύστημα, γενικά είναι το βασικό πυλώνας για αυτό που λέμε φυσική υγεία. Και λίγο θα αναφερθώ στις κύριες για να γίνω λίγο πιο πρακτική. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλή ώρα και πρέπει να τα... Τώρα ίσα να σας υποψιάσω, να σας δώσω έτσι λίγο τα ερεθίσματα. Υλικό υπάρχει πάρα πολύ. Και για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να απευθύνεται και να τον ενημερώνουμε έτσι περισσότερο και για τις τεχνικές διαλογισμού που θα πούμε μετά. Διοργανώνουμε και μαθήματα διαλογισμού και μαθήματα γιόγκα. Λοιπόν, οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο αγιουρβεδικό σύστημα είναι καταρχήν η έβρεση της ιδιοσυγκρασίας του. Όπως ίσως γνωρίζετε, για να το πω εδώ, πολύ σύντομα πάλι ο καθένας στη γέννησή του, ουσιαστικά υπάρχουν οι τρεις βασικές ενέργειες, η βάτα, η πίτα και η κάφα. Έχουν να κάνουν με τα πέντε στοιχεία για τα οποία μιλάνε όλα τα ολιστικά συστήματα υγείας.
τον αιθέρα, τον αέρα, τη φωτιά, το νερό και τη γη. Το αγιουρβεδικό σύστημα το προχωράει λίγο περισσότερο και ουσιαστικά τον αέρα και τον αιθέρα τον εκφράζει με την βάτα ενέργεια, τη φωτιά και το νερό με την πίτα ενέργεια και λίγο νερό είναι, κυρίως φωτιά είναι η πίτα, και η γη και το νερό είναι η κάφα ενέργεια. Όλα λοιπόν στο αγιουρβεδικό σύστημα, αντί να είναι εκφράσεις μόνο πέντε στοιχείων, είναι και εκφράσεις αυτών των πέντε ενεργειών. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες ή τα πέντε στοιχεία στον καθένα μας την ώρα της γέννησης είναι σε μια συγκεκριμένη ισορροπία. Και αυτό ορίζει την ιδιοσυγκρασία μας. Περί ιδιοσυγκρασιών μίλησαν και οι αρχαίοι Έλληνες, περί ιδιοσυγκρασιών μίλησαν και οι Κινέζοι και όλοι οι αρχαίοι, όλα τα αρχαία θεραπευτικά συστήματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς το νόθος αυτόν που λέγαμε πριν. Να ξέρει κανείς το τι είναι. Και υπάρχει άπειρο υλικό, δεν θα το αναλύσω εδώ, άπειρο υλικό που λέει από τη στιγμή που ξέρει κανείς την ιδιοσυγκρασία του, τι του ταιριάζει σε επίπεδο διατροφής, κίνηση, περιβάλλον, τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης, ακόμα ποιο χρώμα του ταιριάζει, ποια δουλειά του ταιριάζει, ποια εποχή του ταιριάζει, ποια ώρα λειτουργεί καλύτερα, άπειρες λεπτομέρειες στη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται η επιστήμη της ζωής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πολύ υλικό. Άρα, βήμα πρώτο είναι να βρει κανείς την ιδιοσυγκρασία του και να κάνει, όπως λέει χαρακτηριστικά η βιβλιογραφία, τις ντόσες του ευτυχισμένες. Άμα κάνει τις ντόσες του ευτυχισμένες, θα τον βοηθήσουν, γιατί οι ίδιες οι ντόσες θεωρούνται ότι είναι οι θερμοστάτες του σώματος. Θεωρείται το ότι είναι κάτι σαν τον υποθάλαμο, που εδώ οι γιατροί είναι ένα όργανο κάποιων γραμμαρίων κάπου στον εγκέφαλο και ορίζουν κάποιες λειτουργίες. Λοιπόν, εμείς είναι πολύ δύσκολο να επεμβούμε στον υποθάλαμο, αλλά μπορούμε πολύ εύκολα με τη γνώση που έχουμε να ρυθμίσουμε τις δόσεις. Υπάρχει πολύ υλικό για το πώς ισορροπούν και πώς ανισορροπούν. Οπότε μπορούμε σε επίπεδο καθημερινότητας να κάνουμε πολλές εξισορροπήσεις στη ζωή μας. Και ακόμα και κάτι αν κάνουμε, ξέρουμε τα σύν μας, τα πλήν μας, τις αδυναμίες μας, τα προτερήματά μας, και αν κάτι δεν το κάνουμε σωστά, ξέρουμε τουλάχιστον γιατί το κάναμε. Δηλαδή ξέρουμε τι μας γίνεται κοινώς και δεν είμαστε έρμεα. Λοιπόν, η δεύτερη προσέγγιση είναι η πάντσα κάρμα. Πάντσα κάρμα, θα έχετε πιθανώς ακούσει, είναι μια εξαιρετική και πολύ αρχαία μέθοδος αποτοξίνωσης. Δεν είναι μέθοδος, είναι μια μέθοδος που έχει πολλές τεχνικές. Εφαρμόζεται από επίπεδο ευζήν και μακροζωίας μέχρι εξαιρετικά κλινικό επίπεδο. Ξέρετε, η Αγιουρβέδα σε χώρες όπου είναι επίσημα αναγνωρισμένο σαν ιατρικό σύστημα, που σημαίνει ότι υπάρχουν ιατρικές σχολές, νοσοκομεία και κλινικές, εφαρμόζει όλη αυτή τη γνώση σε εξαιρετικά ιατρικό επίπεδο. Έτσι, οπότε η πάντσα κάρμα όταν εφαρμόζεται σε ιατρικό επίπεδο δίνει θεραπείες για παραλύσεις, δίνει θεραπείες για πολύ εκφυλιστικές παθήσεις. Απλώς καταλαβαίνετε και εσείς ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποδομή, σε χώρες που δεν υπάρχει μάλλον αυτή η υποδομή, εφαρμόζεται επικουρικά εναλλακτικά και εκεί, όχι ότι δεν μπορούν να γίνουν τα θαύματα, εκεί απλώς έχει να κάνει με τη ζωή του καθένα. Θέλω να πω ότι σε επίπεδο πρόληψης και χρόνιων παθήσεων, εάν κανείς, μπορεί κανείς πολύ, αν δουλέψει συνειδητά, να ρυθμίσει πολλά πράγματα. Στις οξείες καταστάσεις είναι που χρειάζεται αυτή η υποδομή που δεν υπάρχει και εκεί πάλι εξαρτάται από τον καθένα. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στην πάντσα κάρμα. Λοιπόν, δεν έχω πολλές καρτέλες, σας τα περιγράψω. Εδώ έχει να κάνει. Είναι βασικά μέθοδος αποτοξίνωσης και έχει ένα σύνολο. Θα έχετε ακούσει για τα λεγόμενα γιουρβεδικά μασάζ, θα έχετε ακούσει για το σιροντάρα που είναι αυτό. Σύρο είναι το κεφάλι και ντάρα είναι η κλωστή. Και είναι αυτή η κλωστή, είναι που την εφαρμόζω εγώ εκεί, η κλωστή που ρέει στο τρίτο μάτι. Λοιπόν, με αυτήν την τεχνική, αν μπείτε και στο διαδίκτυο, θα δείτε φοβερές θεραπείες σε παθήσεις που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο. Στην Αγιουρβέδα λένε ότι έχει να κάνει με τη βάτα ντόσα, που πιάνει βασικά το νευρικό σύστημα. Ξέρετε, κάθε ντόσα ουσιαστικά έχει να κάνει και με κάποια ασθένεια. Είναι μεγάλο. Μεγάλο το κεφάλαιο. Λοιπόν, οπότε
Έχει τεχνικές καθαρισμού της μύτης, των αυτιών, ατμόλουτρα, βοτανόλουτρα. Βασικά, έχει να κάνει με πολύ βαθιά αποτοξίνωση. Γιατί θεωρείται πάλι ότι η τοξίκωση είναι πολύ βασική αιτία για αρρώστιες. Τώρα δεν θέλω να αναρωθώ πάρα πολύ σε αυτό, γιατί είναι μεγάλα, ανοίγω κάθε φορά πολύ μεγάλα κεφάλαια. Απλώς, όπως είπα και πριν, θέλω λίγο να σας υποψιάσω. Λοιπόν, ο διαλογισμός. Ο διαλογισμός είναι αυτή η άσκηση στο να εσωτερικευτούμε. Πια έχει ξεφύγει από το να είναι μια τεχνική γιόγκα ή αγιουρβέδα. Αναγνωρίζεται όλο ένα και περισσότερο. Έτσι και στα ιατρικά συγκράτη έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, ειδικά για την επίδραση του διαλογισμού σε καρδιοπάθειες. Έτσι, χαρακτηριστικά θα αναφέρω έτσι μια από τις έρευνες που έγινε με επικεφαλής τον δόκτωρα Όμνε Τζόνσον, ότι άτομα τα οποία κάνανε διαλογισμό, 46,8% λιγότερο μπαίναν στα νοσοκομεία, στις ηλικίες τάδε, το βλέπετε, 54,7%, δηλαδή είναι πολύ ψηλά ποσοστά. Αν βρισκόταν ένα φάρμακο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τέτοια ποσοστά υγείας, θα γινόταν ντόρος. Έτσι. Και αντίστοιχα, νοσοκομιακή βοήθεια, 87,3% λιγότερο. Αυτά τώρα είναι δημοσιευμένες έρευνες από δυτικά πανεπιστήμια. Και υπάρχουν πάμπολα και τόμοι που έχουν γράψει πάρα πολλοί γιατροί, δηλαδή τα ωφέλη έτσι, του διαλογισμού. Είναι αυτή η κατάσταση όπου ο νους φορτίζει. Όπου έρχεται, υπάρχουν ειδικές τεχνικές. Θέλει βέβαια στην αρχή, πέρα από τις πολύ απλές που καθόμαστε, συγκεντρωνόμαστε σε κάποιο σημείο, στην αναπνοή μας, με κάποιο ειδικό μάντρα, έτσι. Αυτές είναι απλές. Από εκεί πέρα, για πιο έτσι, έντονα και σε βάθος αποτελέσματα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί επίσης να απευθυνθεί σε εμάς και διοργανώνονται ειδικά τμήματα και να τον καθοδηγήσουμε σχετικά. Λοιπόν, μουσικοθεραπεία. Μουσικοθεραπεία δεν εννοούμε να βάλουμε απλώς μια ήρεμη και καλή μουσική. Είπαμε, okay, αυτά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμως οι λεγόμενοι αρχαίγονοι ήχοι και είναι μια σειρά από τέτοιες μουσικές εντός ή εκτός εισαγωγικών, που θεωρείται ότι έχουν πολύ ιδιαίτερες δονήσεις και είναι πάρα πολύ καλά να ακούγονται. Και ήδη πολλά δυτικά κέντρα ψυχοθεραπείας έχουν τέτοια μάντρα στις θεραπευτικές τεχνικές. Θα έχετε ακούσει για το λεγόμενο Om Namah Shivaya. Έτσι, υπάρχουν κλινικές που το παίζουν συνέχεια. Το Om, το Kyrillation, το Amin. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λέξεις και προτάσεις που έχουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική, έχουν κάτι τέτοιες δονήσεις που επιδρούν μέσω του κουβαντομηχανικού μας επίπεδου στην κρυμμένη μας φυσιολογία. Και βοηθούν να πετυχαίνουμε αυτή την εσωτερική γαλήνη, τη σιωπή που οδηγεί στην αυτοίαση. Σας έχω μια έκπληξη στο τέλος, γιατί θα κλείσω με ένα μάντρα για να σας δώσω έτσι λίγο μια μικρή γεύση από αυτό. Και εδώ υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Τα σημεία μάρμα. Έτσι, τα σημεία μάρμα, πολύ πριν από τους Κινέζους, που είπε ο Βασίλης, δεν ξέρω, να εκεί, ναι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι, μιλήσαν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, θεωρείται το γυρβετικό σύστημα επηρέασε πολλά αρχαία θεραπευτικά συστήματα, αλλά εγώ πάντα λέω, σημασία δεν έχει ποιος επηρέασε ποιον, σημασία έχει το πόσα κοινά σημεία έχουν όλα αυτά τα θεραπευτικά συστήματα. Και αυτό επιβεβαιώνει την αλήθεια που έτσι κι αλλιώς είναι μία. Λοιπόν, οι Κινέζοι επηρεάστηκαν από αυτήν τη θεωρία και προς τιμήν τους έτσι αναπτύξανε το εξαιρετικό σύστημα του βελονισμού. Έτσι, είναι που βοηθούν πάρα πολύ ανάμεσα σε άλλα και στην ψυχική ηρεμία και ίσως ο Βασίλης εδώ θα μιλήσει αναλυτικότερα. Η διάγνωση του σφιγμού επίσης είναι μια τεχνική. Θα έχετε ακούσει για αυτούς τους μάγους γιατρούς που παίρνουν το σφιγμό, τον ειδικό τύπου σφιγμό και μπορούν και καταλαβαίνουν τι γίνεται στο σηκώτη σου, στα νεφρά σου και λέμε τι είναι αυτά, μαγικά. Δεν είναι μαγικά, καταρχήν δεν το έχουν. Ένας αγιουρβεδικός γιατρός, εφόσον δεν είναι θέμα μόνο γνώσης το να γίνεις ένας αγιουρβεδικός γιατρός, άλλο που τώρα λίγο πολύ
με την πολύ εξειδίκευση και με τις πολλές σχολές μπορεί να βγουν και γιουρβεδικοί γιατροί που δεν έχουν αυτό. Αλλά κανονικά οι αρχαίοι, οι πιο παλιοί γιουρβεδικοί γιατροί, έπρεπε οι ίδιοι τους να έχουν αυτό το χάρισμα που λένε. Δηλαδή, αν κανείς ζήσει και βιώσει όλο αυτό που περιγράφει η Αγιουρβέδα, αναπτύσσει άλλες ικανότητες. Οπότε, όταν πάρει και τις πιο συγκεκριμένες γνώσεις γιατρού, καταλαβαίνετε ότι έχει μια ιδιαίτερη χημεία. Ο γιουρβεδικός λοιπόν γιατρός ουσιαστικά αφουγκράζεται αυτό το κβαντομηχανικό σώμα. Ότι όλες αυτά τα μηνύματα του κατομηχανικού σώματος μετατρέπονται σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα και το πιάνει. Και έτσι καταλαβαίνει τι γίνεται στο σηκώτη σου, στα νεφρά σου, στον εγκέφαλό σου. Είναι κάτι μαγικό, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω. Λοιπόν, και φυσικά είναι βοτανοθεραπεία και ερωμητοθεραπεία. Υπάρχουν άπειρες προτάσεις, συνταγές, αιώνων. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να αντιπροσωπεύουμε την Ιμαλάια, που όπως γνωρίζετε, που ουσιαστικά τι έκανε, πήρε όλες αυτές τις συνταγές των αιώνων και από το 1930 τις τεκμηρίωσε, τις συνέδεσε με τα δυτικά δεδομένα και τις απαιτήσει, έκανε κλινικές μελέτες κτλ. Τις έκανε λίγο πιο active για να μπορούν να είναι κατάλληλες για το δυτικό και μας τις παρέδωσε. Πολύ ωραίες προτάσεις, αλλά και εγώ ίδια πάντα τονίζω προσωπικά ότι ναι, μεν έχεις ένα πρόβλημα χ. Και ναι, μεν σου δίνουμε κάτι από την Ιμαλάια, κάτι αγιουρβεδικό και λύνεται την άλλη μέρα. Okay, και θα λυθεί χωρίς παρενέργειες, χωρίς προβλήματα κλπ. Αλλά, εάν συνεχίσει κανείς να τρώει, να κινείται, να ζει στο ίδιο περιβάλλον, με τον ίδιο τρόπο σκέψης και τον ίδιο τρόπο ζωής, είναι θέμα χρόνου που θα ξανάρθει το πρόβλημα. Γι' αυτό και όταν μας ρωτούν και σας ρωτούν καμιά φορά για πώς θα τα παίρνουν τα προϊόντα αυτά, θα τα παίρνεις, λέει η εταιρεία, 3-6 μήνες, 2-3 μήνες συντήρηση, είναι κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση, αλλά it's up to you. Αν συνεχίσεις να τους παράγοντες αυτούς, αυτοθεραπείας που είπαμε, να μην τους αλλάζεις και να συνεχίσεις να κάνεις τα ίδια λάθη, θα συνεχίσεις να έχεις τα ίδια προβλήματα και από εκεί και πέρα απλώς θα επιβαρύνεις λίγο την τσέπη σου παραπάνω. Οπότε πάντοτε βλέπετε το ότι δεν αντιμετωπίζετε το θέμα μόνο είτε βουτανοθεραπεία, είτε μόνο διατροφή. Υπάρχουν άτομα που είναι εξαιρετικά μανιακά με τη διατροφή. Και θα φάω εκείνο και θα φάω το άλλο. Και θα φάω αυτό παραπάνω. Και πρέπει όλα μαζί. Όλα μαζί. Και ας κάνει κάποιο λάθος σε κάτι, θα διορθώσει με κάτι άλλο. Και φυσικά με το βαρύ πυροβολικό που είναι ο τρόπος σκέψης στη τελική. Εδώ χαρακτηριστικά έτσι αναφέρω μια που αναφέρομαι για τα πολύ κλασικά αγιουρβεδικά βότανα είναι το ασβαγκάντα, που ίσως πολύ το γνωρίζετε, με εξαιρετικά προσαρμογών και αντιστρες δράση, αντιοξυδοτική, αντιφλεγμονώδες. Θα τα πούμε αυτά έτσι κι αλλιώς. Το σιαβαναπράσα. Άπειρα, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα. Έτσι θα έχετε στους καταλόγους, δεν θέλω τώρα να τα αναλύσω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, μάλλον, κατά καιρούς διοργανώνουμε και διακοπές, retreat εναλλακτικών διακοπών, ίσως το γνωρίζετε. Είναι πολύ καλά, γιατί εκεί θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύουμε περισσότερο όλα αυτά, έτσι, και να βιώνουμε περισσότερο όλες αυτές τις τεχνικές. Πάλι όσοι ενδιαφέρεστε, μέσα από την καινούργια πλατφόρμα σίγουρα θα σας ενημερώνουμε περισσότερο για όλα αυτά. Εκδίδουμε βιβλία όπου κανείς μπορεί να δει πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, πλατφόρμα, σεμινάρια με την... Okay. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμηθείτε και όποιος θέλει μπορούμε να το στείλουμε με κάποιο τρόπο το υλικό. Αυτά τα συναισθήματα, της συγχώρεσης, της υπομονής, το να έχει κανείς ένα θετικό όραμα. Ξέρετε, στο διαλογισμό υπάρχει σε κάποιο σημείο η λεγόμενη yoga nidra, για όσοι έχουν κάνει διαλογισμό. Είναι μια τεχνική χαλάρωσης. Λοιπόν, όπου εκεί κάποια στιγμή υπάρχει η τεχνική που λέγεται τσιντακάς. Δηλαδή, εκεί που είσαι, έχεις καταφέρει και έχεις εσωτερικευτεί και δεν ακούς, δηλαδή πραγματικά αν καταφέρεις και μπεις σε αυτή την τεχνική, κανόνια να βαράνε έξω, είσαι αλλού. Δηλαδή, όλα αυτά, γι' αυτό σας λέω, είναι βιωματικές εμπειρίες. Λοιπόν, όταν φτάσεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, όπου πια μιλάς με τον εαυτό και καταφέρεις να το, πραγματικά να το δεις, αυτό το βαθύ σημείο κάπου στο τρίτο μάτι, λοιπόν, σε εκείνο το σημείο σου δίνεται καθοδήγηση να βάλεις κάποιο όραμά σου. Κάτι που θέλεις πάρα πολύ. Και σου λέει τι θα γίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Το θετικό όραμα και η αισιοδοξία είναι φάρμακο.
Δηλαδή, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σας το λέω και από εμπειρία. Δεν είναι μαγικά όλα αυτά, έτσι. Και στο βαθμό που κανείς δεν πετυχαίνει κάτι, μετά κατανοεί το γιατί δεν το έχει κάνει. Αλλά σας λέω ότι λειτουργεί. Λοιπόν, θετικό όραμα. Αυτό που είπαμε, φόβος. Ο φόβος είναι, εκεί λέει, όσο είπε, εκεί που αρχίζει ο φόβος, εκεί που τελειώνει ο φόβος, αρχίζει η ζωή. Δηλαδή, θέλει θετικότητα. Είναι το φάρμακο, το καλύτερο φάρμακο σε όλες τις ασθένειες. Εγώ τώρα θα ήθελα λίγο, γίνεται τώρα να, γιατί θέλω λίγο να κλείσω με το μάντρα που σας είπα, είναι το Om Shanti. Om Shanti, στα σανσκριτικά, σημαίνει είμαι μια γαλήνια ψυχή. Είμαι μια αιώνια γαλήνια ψυχή. Το Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, αυτό είναι ένα μάντρα που σας είπα και σε πολλά δυτικά κέντρα πλέον το βάζουν σαν τεχνική. Αφαιθείτε λίγο στις δονήσεις του. Βέβαια, το περιβάλλον δεν είναι και τόσο κατάλληλο για διαλογισμό, αλλά... Νομίζω ότι θα ξεφύγουμε μετά. Απλώς πιστεύω να σας έδωσα λίγο το στίγμα. Βασίλη. Νομίζω σε προετοίμασα ωραίο κλίμα. Α, ναι, γίνεται. Γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να χωρέσει τέτοια γνώση, αλλά ελπίζω να μπορέσω κάτι να σας έδωσα ένα ερέθισμα για περισσότερο ψάξιμο μετά. Ευχαριστώ.